Αριθμεί πλέον η επιδημία γρίπης, η οποία μαστίζει την χώρα, 91 νεκρούς. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα εξελιχθεί η εκπομπή γύρω από το συγκεκριμένο θέμα για να μάθουμε ήταν η γρίπη, ήταν το στέλεχος τέτοιο που δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε, ήταν δικά μας λάθη, δεν υπήρχε επάρκεια εμβολίων, τι ακριβώς συνέβη. Και πλέον συζητάμε για 91 νεκρούς. Θα συνομιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή με δύο ειδικούς για τα θέματα τα οποία σας προανέφερα. Θα συνομιλήσουμε με τον Θόδωρο Λίτρα, τον επιδημιολόγο, και επίσης με τον Γιώργο Κιωσέ, τον Ταμεία του Συλλόγου Φαρμακοποιών. Επίσης μαζί μου στο στούντιο είναι ο συνάδελφος ο Χρήστος Χατζημίσης. Σας καλησπέριζω όλους, κύριοι. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κιωσέ. Θέλω να μου πείτε αν υπήρχε επάρκεια ή αντιμετώπισαν τα εμβόλια το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπισαν και άλλα σκευάσματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να λέτε στους πελάτες σας, στους ασθενείς, ότι δεν υπάρχουν σκευάσματα ή να δανείζεστε οι φαρμακοποιοί μεταξύ σας για να εξυπηρετήσετε. Επάρκεια στα εμβόλια, που είναι ένα εποχικό εντός εισαγωγικών προϊόν, τον καιρό που έπρεπε να υπάρχει, υπήρχε. Η εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργήσε κανονικά. Φέτος τα εμβόλια που παραλάβαμε σαν χώρα ήταν 2.200.000, εμφανώς αυξημένα κατά 10% 20% από πέρσι και κατά 30-40% από πρόπερσι. Ναι. Ωστόσο, στον καιρό που έγινε πολύ hot το θέμα, και μιλάμε για τον τελευταίο μήνα με δίμηνο, τα εμβόλια είχαν εξαντληθεί. Ο λόγος που εξαντλήθηκαν ήταν απλά ότι είχε τελειώσει η εμβολιαστική περίοδος. Και τώρα η επάρκεια που λέμε σαν ότι υπήρχε τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, ναι, δεν υπήρχε. Ναι. Έγινε μια έκτακτη εισαγωγή. Όταν λέμε είχε τελειώσει η εμβολιαστική περίοδος, δεν έπαιξε ρόλο ότι είμαστε της τελευταίας στιγμής και πολλές φορές των κινήσεων πανικού? Δηλαδή, όταν ακούσαμε ότι ξεφεύγει η κατάσταση, πέσαμε όλοι στα φαρμακεία και ψάχναμε εμβόλια. Το συνηθίζουμε, δεν είναι? Το συνηθίζουμε, ναι. Δυστυχώς, από τη μία έχουμε αυτή την κουλτούρα του τελευταία στιγμή, όπως λέτε. Από την άλλη, τα νούμερα δείχνουν ότι οι Έλληνες όλο και περισσότερο κάθε χρόνο, κόντρα στους καιρούς και στις μόδες, εμβολιάζονται όλο και περισσότερο, ναι, σε όλες τις ηλικίες. Βεβαίως, με τον πανικό που δημιουργήθηκε τον τελευταίο δίμηνο, με την μεγάλη αύξηση δυστυχώς των νεκρών που υπήρχαν, ο κόσμος προσέτρεξε στα φαρμακεία, προσέτρεξε στους γιατρούς του, και δεν υπήρχαν πλέον εμβόλια, γιατί όποιοι είχαν εμβολιαστεί όχι επειδή προλάβανε, γιατί είχαν προνοήσει για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι το σωστό και το πρέπον, και επιστημονικά δεν είναι αποδεκτό, με την έννοια ότι μετά που ξεσπάει η γρίπη. Γιατί υπάρχει, όπως γνωρίζετε, και ένας χρόνος που χρειάζεται να φτιαχτούν τα αντισώματα. Ο σωστός χρόνος για να εμβολιαστούμε, όπως λέμε και λαϊκά, είναι του Αγίου Δημήτρη και μετά. Είναι το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, το πολύ. Τώρα, με δεδομένο το ότι το ΕΚΕΛΠΝΟ είχε ανακοινώσει ότι θα έχουμε έξαρση της γρίπης το επόμενο διάστημα, κύριε Κιωσέ, είναι επαρκή τα εμβόλια? Τα εμβόλια όχι, δεν είναι αυτή τη στιγμή σε επάρκεια. Έχει γίνει μια παραγγελία εξωτερικό από τη Γαλλία, νομίζω, σε τριδύναμα εμβόλια. Θα εξηγήσω τα τριδύναμα εμβόλια, γιατί ακούστηκαν και διάφορα πράγματα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα συγκριτικά με τα τετραδύναμα που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Διότι το τέταρτο στέλεχος, η τέταρτη δύναμη εντός εισαγωγικών του εμβολίου, καλύπτει την γρίπη Β, η οποία γρίπη Β στην χώρα μας έχει μόνο 2,9%. Mm-hmm. Το 97% των περιπτώσεων έχει αρνηθεί ο ιός Ι1Ι1 της γρίπης Α εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Αναφορικά με την, όπως είπα, την επάρκεια, έχουν παραγγελθεί 50.000 εμβόλια. Ήρθε μόνο μία παρτίδα, 24.000 εμβόλια. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες την επόμενη παρτίδα των 24.000 εμβολίων, το οποίο με απλά μαθηματικά, αν κάνουμε τις αναγωγές, αντιστοιχεί σε 1 με 1,5 εμβόλιο αναφαρμακείο. Ναι. Το οποίο έχει ήδη. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες. Ακριβώς. Αυτό αντιλαμβάνω. Η Θεσσαλονίκη, ο συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης, παρέλαβε το σωστό χρόνο, το Σεπτέμβριο, 150.000 εμβόλια, τα οποία εμβόλια διατέθηκαν στα φαρμακεία. Είναι, ναι, περίπου το 10% της δύναμης. Mm-hmm. Όλη τη χώρα, σε αντιστοιχεία με τον πληθυσμό, ναι, εξαντλήθηκαν υπό την έννοια ότι εμβολιάστηκαν όλοι οι άνθρωποι. Και τώρα, με τα ένα εμβόλιο, το δύο, καλύπτουμε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ναι. Ωστόσο, αν κάποιος έχει κάποιο τρόπο να βρει κάποιο εμβόλιο, κάποιο φαρμακείο το οποίο δεν το έχει διαθέσει ή οτιδήποτε, τον καλούμε έστω και τώρα να εμβολιαστεί, μιας και όπως φαίνεται η γρίπη συνεχίζει και καλπάζει, ναι, με μία μικρή μείωση, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά συνεχίζει. Mm-hmm. Και αυτή είναι και η ευρωπαϊκή οδηγία, να συνεχίσουν να εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες. Να βάλουμε τον κύριο Λίτρα στην παρέα μας. Είναι πρωτόγνωρο το φαινόμενο, κύριε Λίτρα, ή και άλλα χρόνια είχαμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για δεκάδες νεκρούς από τη γρίπη? Πρωτόγνωρο δεν είναι καθόλου.
Έχουν υπάρξει και καλύτερες χρονιές, όπως για παράδειγμα η περσινή, από πλευράς αριθμού νεκρών με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρήπη. Και έχουν υπάρξει και άλλες χρονιές πολύ χειρότερες. Εμείς, σαν και ελπινό, το φαινόμενο το παρακολουθούμε από το 2010, μετά την πανδημία της γρήπης. Έχουμε στην ιστοσελίδα μας τις ετήσιες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης της γρήπης για όλα τα χρόνια. Και θα δείτε ότι δεν έχουν υπάρξει και καλύτερες χρονιές, έχουν υπάρξει και χειρότερες. Κάναμε... Κατά τα λοιπά, να συμφωνήσω πλήρως με όλα όσα άκουσα μέχρι στιγμής. Είναι ακριβώς έτσι. Ο σωστός χρόνος να εμβολιάζεται κανείς είναι Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Όμως, έστω και τώρα, επειδή η γρήπη θα κυκλοφορεί για αρκετές εβδομάδες ακόμη, έστω και προοδευτικά μειούμενη η δραστηριότητά της, θα υπάρχει όμως γρήπη για αρκετές εβδομάδες ακόμη. Οπότε, έστω και τώρα, ειδικά όσοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Αν εμβολιαστώ σήμερα, αμέσως είμαι καλυμμένος. Γενικά είμαι καλυμμένος. Όχι, γιατί όπως υπόθηκε πολύ σωστά, χρειάζεται ένας χρόνος περίπου 2 εβδομάδες κατά μέσο όρο για να αναπτύξει κανείς αντισώματα. Όμως θα κυκλοφορεί η γρήπη για αρκετές εβδομάδες ακόμη. Σαφώς όσο νωρίτερα είχε εμβολιαστεί κανείς, τόσο μεγαλύτερο το όφελος. Δηλαδή, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να προλάβεις μία νόσηση από γρήπη. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι μας ακούν τώρα και ανησυχούν, αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσουν είναι οπωσδήποτε τον επόμενο χειμώνα, γιατί δεν το τονίσαμε νομίζω πάλι ότι ο εμβολιασμός γίνεται κάθε χρόνο για τη γρήπη. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, όταν και δεν υπήρχε, όπως επίσης σωστά υπόθηκε, πρόβλημα διαθεσιμότητας, να πάνε να εμβολιαστούν τη σωστή περίοδο. Ναι, Χρήστο. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να προσέξουμε, κύριε Λύτρα, οι γονείς δηλαδή, στα παιδιά τους, ποια είναι αυτά που πρέπει να τους ανησυχήσουν για να τρέξουν σε νοσοκομεία, διότι έχουμε και το φαινόμενο οι γονείς με το παραμικρό να τρέχουν στα νοσοκομεία. Είδαμε τα νοσοκομεία να γεμίζουν τα εξωτερικά ιατρία, να υπάρχει συνωστισμός και μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Πράγματι, δεν θα πρέπει για ένα απλό σύμπτωμα, δηλαδή για έναν πυρετό, όχι πολύ υψηλό, έτσι, για μια καταρροή, να σειραίει ο κόσμος στα νοσοκομεία. Αν και πλέον περάσαμε τα χειρότερα, δηλαδή, όπως θα είδατε ίσως στην εβδομαδιαία έκθεση που βγάλαμε σήμερα, πλέον δεν είναι μειούμενη η δραστηριότητα της γρήπης. Τα συμπτώματα πιο ανησυχητικά, αν μιλάμε για παιδιά, αν πρόκειται για κάποια κυάνωση, άρνηση λήψης τροφής, πολύ υψηλό πυρετό, σαραντάρια, αναπνευστική δυσχέρεια, τέτοια πράγματα. Ναι. Όταν λέμε ευπαθείς ομάδες, μιλάμε μόνο για τους πολύ μικρούς σε ηλικία και τους πολύ μεγάλους, σύν αυτούς που έχουν βεβαρημένο ιατρικό παρελθόν, ιστορικό? Όχι, είναι μια μεγάλη λίστα από ομάδες. Πολύ συνοπτικά είναι όλοι όσοι είναι άνω των 60 ετών. Όλοι όσοι είναι άνω των 60 ετών. Ναι. Και από τους μικρότερους, αυτούς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, κυρίως καρδιακιακά, χρόνιες πνευμονοπάθειες, ανοσοκαταστολή, σακχαρώδη διαβήτη, τέτοια πράγματα. Νευρολογικά νοσήματα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να είναι απολύτως υγιής, κύριε Λύτρα, και να κινδυνέψει σε τέτοιο σημείο, δηλαδή να κινδυνέψει ακόμα και η ζωή του από έναν ιό, ένα στέλεχος γρήπης? Ή δυστυχώς κάτι θα έχει δυνατόν και δεν το ήξερε? Όχι, δυστυχώς είναι δυνατόν και κάθε χρόνο έχουμε και περιστατικά σε νέα άτομα, είτε παιδιά είτε νέους ενήλικες που δεν είχαν κανέναν παράγοντα κινδύνου, κανένα υποκείμενο νόσημα. Ευτυχώς δεν είναι πάρα πολλά αυτά τα περιστατικά, είναι μικρή η πιθανότητα, δηλαδή οι περισσότεροι από όσους νοσούν βαριά ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Παρόλα αυτά, για κανέναν ο κίνδυνος δεν είναι μηδέν. Όλοι κινδυνεύουν να νοσήσουν βαριά από τη γρήπη, όσο μικρή και αν είναι η πιθανότητα. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί δεν έχει διαβάσει το ανασωπητικό του οργανισμού κάποιο συγκεκριμένο στέλεχος, επειδή μεταλλάσσονται? Για ποιο λόγο γίνεται? Ξέρετε, μένω περισσότερο σε αυτούς που δεν έχουν βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, γιατί μας κάνει εντύπωση. Εμείς συνηθίζουμε να λέμε, εντάξει, μωρέ, μια απλή γρήπη είναι τώρα, σιγά. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι σωστό, είναι, ή για την ακρίβεια, είναι σωστό για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, γιατί η γρήπη προσβάλλει ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού κάθε χρόνο, 10-15% όλου του πληθυσμού κάθε χρόνο. Παρ' όλα αυτά, ένας μικρός αριθμός από άτομα, κάποιοι από τον οποίο δεν έχουν κανένα υποκείμενο νόσημα,
κάθε χρόνο θα νοσήσουν βαριά. Και μάλιστα η πιθανότητα αυτή είναι μεγαλύτερη με το στέλεχος Ι1Ι1 που κυκλοφορεί φέτος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ήθελα να σας πω. Παρότι εμείς σαν αρχές δημόσιας υγείας συστήνουμε ιδιαίτερα τον εμβολιασμό στις ομάδες υψηλού κινδύνου, και όποιος δεν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, δεν είναι κακό, μπορεί να κάνει το εμβόλιο καλύτερα. Είναι αρκετά, είναι πολύ αποτελεσματικό και απολύτως ασφαλές. Ναι, ναι, Χριστό. Και να δούμε τελικά τι είναι αυτό που κάνει τους γονείς να μην πηγαίνουν και τα παιδιά τους στο σχολείο. Έχουμε και τέτοια κρούσματα πολλά, κύριε Λύτρα, με το παραμικρό να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο με αποτέλεσμα να χάνουν και τα μαθήματά τους, ή κάποια παιδιά τα οποία ενδεχομένως να έχουν τη γρήπη να βρίσκονται στο σχολείο. Εκεί δώστε μια οδηγία στους γονείς. Ναι. Συνήθως έχουμε νομίζω το αντίθετο πρόβλημα. Δηλαδή επειδή δεν έχουν οι γονείς πολύ λογικά κάπου να αφήσουν το παιδί, να πηγαίνουν παιδιά έχοντας συμπτώματα ή ακόμη και με πυρετό. Το σωστό λοιπόν είναι να μην πηγαίνει κανένα παιδί στο σχολείο με πυρετό, και καλό είναι να περνάει και ένα 24ωρο μετά την υποχώρηση του πυρετού, να φύγουν δηλαδή τα συμπτώματα από το αναπνευστικό και μετά να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Αν και πλέον αυτό δεν έχει πλέον πολύ μεγάλη σημασία, γιατί όπως σας είπα ήδη είμαστε στη φάση που θα μειώνεται σιγά σιγά η δραστηριότητα της γρήπης. Αυτό έχει ιδιαίτερο νόημα να μην πηγαίνουν τα παιδιά άρρωστα στο σχολείο στις πρώτες εβδομάδες του επιδημικού κύματος. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κιωσέ, επειδή έρχεται συνεχώς με ασθενείς και μη, με ευπαθείς και μη ομάδες σε επαφή, όπως και όλοι οι φαρμακοποιοί, αισθάνεστε ότι έχει παίξει ρόλο ο τρόπος που χειρίστηκε η επίσημη πολιτεία το 2008, αν θυμάμαι καλά, την τότε πανδημία της γρήπης, και έχει δημιουργήσει προηγούμενο, δηλαδή όλοι λένε, ή τέλος πάντων αν όχι όλοι, μεγάλη μερίδα του πληθυσμού λέει, εντάξει τώρα θέλετε να μας τρομάξετε, είναι στη μέση φαρμακευτικές, είναι στη μέση φαρμακοποιοί, τα μέσα ενημέρωσης ξέρετε πώς τα αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα, το αντιμετωπίζετε αυτό? Δεν νομίζω ότι ισχύει τόσο στην πράξη αυτό το πράγμα. Είναι μια σκέψη η οποία είναι στο πίσω μέρος του μυαλού, τουλάχιστον αυτών οι οποίοι γνωρίζουν. Ο χειρισμός της πολιτείας το 2008, παρόλο που βάναυσα έτσι καταδικάστηκε, ήταν ένας χειρισμός αντάξιος αυτού του πανικού που περιγράψαμε προχθές και αυτού του ελληνικού ιδιώματος εντός εισαγωγικών. Παραγγέλθηκαν πάρα πολλά εμβόλια, πολλά παραπανήσια. Ήταν οι φαρμακευτικές στη μέση, όπως είπατε. Όλα αυτά έχουν λάβει και στη μέση. Ακόμα χειρότερο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εντωμεταξύ εκείνη την περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι χειρισμοί της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας ή των αρχών της, όπως το Γερνό, οι οποίοι συνήθως είναι, αν όχι άρεστοι, πάρα πάρα πολύ καλοί. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη κουλτούρα του Έλληνα ή και του κόσμου γενικότερα. Σε μένα θα τύχει. Ναι, λοιπόν, σε σένα θα τύχει, όπως σε σένα θα τύχει ένα τροχαίο, σε σένα θα τύχει το AIDS, σε σένα θα τύχει ο καρκίνος. Και η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, το έχει πει πρώτος από όλους στα αρχαία χρόνια. Το κάτι το προλαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση αυτό που κάνουμε και έχει δαπανίσει πολλά χρήματα όλος ο επιστημονικός κόσμος, μπορώ να μιλήσω για το φαρμακευτικό κλάδο, έχει δαπανίσει πολλά χρήματα για να μπορέσει να πείσει με διάφορες καμπάνιες τον κόσμο ότι πρέπει να εμβολιάζεται. Έχουμε κάνει φέτος σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, έχουμε δημιουργήσει στάντ, έχουμε φτιάξει κάποια ενημερωτικά που μοιράζουμε. Το μιλάμε καθημερινά στον κόσμο ότι πρέπει να εμβολιάζεται. Δεν είναι θέμα το εμβόλιο, επειδή κάποια στιγμή... Είστε και γιατροί φαρμακοποιοί, έτσι. Άλλο γιατρός, άλλο φαρμακοποιός. Αλλά για πολλούς είστε γιατροί, δηλαδή. Είμαστε πιο προσιτοί, γιατί είμαστε στο ισόγειο και έρχονται. Ακριβώς, ναι. Πολλές φορές κόσμος, έρχονται. Βγαίνει κόσμος. Αλλά η δουλειά του φαρμακοποιού, του γιατρού. Αντιμετωπίζετε προβλήματα ανθρώπων που δεν θέλουν να εμβολιαστούν ενώ πρέπει, δεν θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους? Αντιμετωπίζουμε και εγώ προς έκπληξή μου και στο φιλικό μου περιβάλλον έχω εντοπίσει ανθρώπους έτσι και έχω μείνει έκπληκτος, γιατί είναι και άνθρωποι του χώρου της υγείας. Αλλά έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό το ονομαζόμενο αντιβολιαστικό κίνημα είναι ήδη σε αποδρομή. Ήδη είδαμε και έχουν γίνει έρευνες για την έξαρση της λαράς τα τελευταία χρόνια στη Νότια Ευρώπη, στη μεριά μας δηλαδή. Το οποίο κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα λάβει κάποιες διαστάσεις τόσο μεγάλες που ο κόσμος, η ζωή ίδια θα φέρει τον κόσμο πρώτων ευθυνών του και θα πει
λάθος κάνουν, δεν μπορεί να ισχύουν αυτά που λένε. Δεν είναι όλα θέματα συνωμοσίας. Οι εμβολιασμοί από την εποχή του Παστέρ έχουν σώσει κόσμο και κοσμάκι, έχουν εξαλειφθεί ασθένειες. Σε όλο τον κόσμο γίνονται αυτά τα πράγματα. Το χειρότερο είναι αυτό το σενάριο που σας είπα πριν, ότι σε μένα θα τύχει. Να ρωτήσουμε τον κύριο Λίτρα, εσάς πώς σας ακούγεται όλη αυτή η τάση, η οποία ευτυχώς δεν είναι στην πλειοψηφία, είναι μια μερίδα, δεν ξέρω τι ύψους, τι ποσοστού, αλλά αυτή η λογική του τι πάθαμε κι εμείς που περνούσαμε αναμοβλογές και όλες τις παιδικές ασθένειες, πώς σας ακούγεται? Με ρωτάτε ουσιαστικά την άποψή μου για το εντός εισαγωγικών αντιεμβολιαστικό κίνημα. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, γενικά μιλώντας, η αίσθησή μας είναι ότι δεν είναι ευτυχώς δηλαδή τόσο ανεπτυγμένες, τόσο διαδεδομένες στην Ελλάδα αυτές οι απόψεις. Είναι κάτι εντελώς αντιεπιστημονικό και νομίζω ότι ουσιαστικά τα εμβόλια είναι σήματα της ίδιας της επιτυχίας τους. Δηλαδή, όταν ο κόσμος αντιμετώπιζε, έβλεπε άτομα με πολιομιελίτιδα, δεν αμφισβητούσε κανένας ότι είναι κάτι που πρέπει να εμβολιαστούμε, μια ασθένεια έναντι της οποίας θα εμβολιαστούμε. Μου φαίνεται, κύριε Λίτρα, δεν τα βλέπουμε τώρα και δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουν τα εμβόλια γι' αυτό, έτσι. Ακριβώς. Αν μιλάμε για την γρήπη συγκεκριμένα, εν μέρη η επιδημιολογική επιτήρηση του νοσήματος που κάνουμε κι εμείς και ο λόγος που το παρακολουθούμε τόσο στενά είναι και εν μέρη αυτός, για να δείξουμε ακριβώς στον κόσμο ότι χρειάζεται εμβολιασμός. Για δε την Ιλαρά επίσης που ακούστηκε, έχουμε κι εμείς θετικές ενδείξεις ότι μετά την δυστυχώς πολύ μεγάλη επιδημία που είχαμε το προηγούμενο 18μηνο με πάνω από 3.000 κρούσματα στην Ελλάδα, σίγουρα κάποιοι άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν περισσότερο την ανάγκη και την αξία των εμβολιασμών. Παρ' όλα αυτά έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε ακόμη. Θα τον διανύσουμε όμως. Θα τον διανύσουμε. Ναι, ναι. Ελπίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, κύριε Λίτρα, κύριε Κιωσέ, Χρήστο Χατζημίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.